Γεια σας φίλες και φίλοι, σε λίγο εδώ στο κανάλι Θάνος Κόκαλς Δημοσιογράφος. Το πρώτο μήνυμα από το Άγιο Όρο για τον γάμο ίδιου φίλου. Τι λέει ο γέροντας που είχε υποδεχτεί τον Πούτιν και συνομιλεί με την βασιλική οικογένεια. Πώς έκανε με τα πολιτικούς και εκκλησιαστικούς για την θέση που παίρνουν υπέρ. Η προειδοποίησή του για την Ελλάδα εάν ψηφιστεί ο νόμος. Ρεσιτάλ υποκρισία από τον Μητσοτάκη. Δεν θέλουμε να διχάσουμε την κοινωνία αυξάνονται και πληθαίνουν οι αντάρτες από όλα τα κόμματα που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν όχι. Τι λένε κύκλοι της Εκκλησίας για τον πατέρα Στυλιανό που έκανε άνω κάτω την εκπομπή της καινούριου με τις ομές του θέσεις. Γιατί έβγαλαν στη φόρα ότι έχει τεθεί σε αργία. Τι ανακάλυψε το ΣΔΟΗ για τον πακτολό εκατομμυρίων που έδωσε η κυβέρνηση με τη λίστα πέτσα. Ποιοι τα άρπαξαν χοντρά χωρίς καν να τα δικαιούνται. Αυτά και όχι μόνο ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Μουσική Σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στο νόμο που φέρνει για τον γάμο ίδιου φίλου στον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του έκανε λόγο για ορμή αλλαγών με τα νομοσχέδια και τις αλλαγές που μπήκαν μπροστά με το 2024. Για τον γάμο ο ίδιου φίλου τόνισε ότι δεν είναι πρόθεσή του να διχάσει την κοινωνία αλλά να διευθετήσει όπως είπε ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας. Αυτά τα λέει ο Πρωθυπουργό που με την υποχρεωτικότητα την οποία επέβαλε στα τζιμπηματάκια και τους χαρακτηρισμούς για όσους δεν το έκαναν, Έφερε στην ελληνική κοινωνία έναν διχασμό που θα μείνει στην ιστορία. Τώρα διχάζει την κοινωνία για δεύτερη φορά. Τότε, βέβαια, για τον Μητσοτάκη δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία ακόμα και διεθνεί συνθήκε περιέγραφαν γιατί δεν επιτρέπεται η υποχρεωτικότητα. Θυμήθηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα μόνο και μόνο για να επιχειρηματολογήσει έτσι υπέρ του νόμου που θέλει να επιβάλλει. Από κοντά και ο σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο κύριο Πατέλη, γνωρίζουμε όλοι και τι προτιμήσει του και τι θέσει του, και ο οποίο δημοσίευσε στα μέσα δικτύωση ένα βίντεο για να προβάλλει τι χώρε που, όπω είπε, έχουν νομιμοποιήσει αυτόν τον γάμο και θέλοντα έτσι να δείξει δίθεν ότι η Ελλάδα είναι οπισθοδρομική. Δεν μα είπε όμω εάν σε αυτέ τι χώρε η κοινωνία ήταν υπέρ ή κατά αυτή τη απόφαση, πώ πάρθηκε και για ποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση δεν τολμάει να κάνει δημοψήφισμα. Έτσι δεν γίνεται σε μια δημοκρατία ή <laughs> το έχουμε καταλάβει λάθος. Η πλειοψηφία δεν είναι αυτή που αποφασίζει και για το πώς θέλει την κοινωνία της. Εξάλλου ο Μητσοτάκη προεκλογικά είχε αποκρύψει ότι θα φέρει αυτόν τον νόμο. Επομένως δεν έχει και καμία νομιμοποίηση λόγω εκλογικού αποτελέσματος. Και φυσικά ούτε ο Πατέλης είχε πει κύχ για ανθρώπινα δικαιώματα όταν η κυβέρνηση εκβίαζε όλον τον πληθυσμό να κάνει τα τσιμπηματάκια. Είπαμε ανθρώπινα δικαιώματα αλλά καρτ. Όταν θέλουν τα εφευρίσκουν και όταν δεν συμφέρει εξαφανίζουν τα υπάρχοντα. Την ίδια ώρα οι αντάρτε όλων των κομμάτων αυξάνονται και πληθαίνουν όσο πλησιάζει η ώρα τη κατάθεση του νομοσχεδίου, το οποίο, όπω είχε ακουστεί στον αντένα, φαίνεται ότι θα κατατεθεί στη Βουλή τον Φεβρουάριο. Ο Μάκη Βορύδη εξέφρασε την αντίθεσή του και με έναν νέο τρόπο, προειδοποιώντα ότι θα απαραιτηθεί από Υπουργό Επικρατεία, αν και οι κακέ γλώσσε λένε ότι έψαχνε ευκαιρία καθώ είναι άνευ χαρτοφυλακίου και έργου επί λένε δηλαδή ότι ο Βορύδης με αυτόν τον τρόπο εκβίασε με παρέτηση γιατί ο Μιτσοτάκη τον έχει στον πάγκο, ότι τον έχει απομονώσει. Ο Υπουργό πάντω επιχειρηματολόγησε και για ποιο λόγο δεν τίθεται θέμα ισότητα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ δέχτηκε και την πρώτη επίθεση από άλλο γαλάζιο βουλευτή, ο οποίο είναι υπέρ του γάμου, με τον Κώστα Καραγκούνη να τον καλεί για να φύγει από τώρα από την κυβέρνηση. Πάμε και στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η εμφάνιση του πατέρα Τηλιανού στην εκπομπή τη καινούριο. Εκεί όπου εξέφρασε ομά την αντίθεσή του και μίλησε και ω επιστήμονα. Λεπτομέρειε για τα όσα υπόθηκαν στον Α μπορείτε να δείτε στο σχετικό βίντεο που ανέβηκε στο δεύτερο κανάλι μα. Σε αυτό επίση θα παρακολουθήσετε και την αλλαγή στάση του Ιερώνυμου μετά την συνάντηση που είχε με τον Κασελάκη. Από εκεί που έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος ότι δεν θα επιτρέψουμε μια κοινωνία με δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες, το γύρισε δηλώνοντας τώρα επιφυλακτικός για να δει πρώτα τον νόμο. Αυτή η στάση δεν ξέρω κατά πόσο ενόχλησε το σύνολο της επίσημης εκκλησίας, εκείνο όμως που έμαθα μέσα από το ρεπορτάζ είναι πως κάποιοι κύκλοι της εκκλησίας ενοχλήθηκαν πολύ με τις δηλώσεις του πατέρα Στυλιανού στον Α. Οι συγκεκριμένοι κύκλοι τον χαρακτηρίζουν ως ακραίο που δεν εκφράζει την επίσημη θέση της Εκκλησίας. Υποθέτω χωρίς να το γνωρίζω ότι είναι οι ίδιοι που έβγαλαν στην επιφάνεια το γεγονός πως ο πατέρας Τηλιανός έχει τεθεί σε τριετή αργία από το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο. Πάμε τώρα στο κυρίω θέμα με το πρώτο μήνυμα που έστειλε το Άγιο όρο για τον γάμο ίδιου φίλου. Πρόκειται για μία επιστολή που έστειλε ο Γέροντα Μάξιμο Ιβυρίτου στο βήμα ορθοδοξία.gr. Πριν σας μεταφέρω όσα λέει ο Γέροντας, όπως με ενημέρωσε και ο εκδότης του site, Γιώργος Θεοχάρης, δεν πρόκειται για έναν τυχαίο Γέροντα, ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι από τους πιο σεβάσμιους και γνωστούς Γέροντες του Αγίου Όρους, ο οποίος είχε υποδεχτεί τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην επίσκεψή του το 2016 και ο οποίος έχει διάβλο επικοινωνίας με την τέος βασιλική οικογένεια. Ο Γέροντας Μάξιμος μεταξύ άλλων στην επιστολή του κατακεραυνώνει πολιτικούς και εκκλησιαστικούς κάνοντας λόγο για μια ομάδα ατόμων που καλύτερα να μην είχε γεννηθεί και η οποία προσπαθεί να αλλάξει τους νόμους μεταλλάσσοντας την ορθόδοξη ελληνική γη σε μια χώρα μπανανία. Επίσης κάνει λόγο για κερατοειδές που θέλει να καταργήσει την Θεία Πλάση με τον Αδάμ και την Εύα και την ευλογία του αυξάνεσθε και πληθύνεσθε. Παράλληλα μιλάει για γραμματείς και φαρισαίους υποκριτές που πανηγυρίζουν για τα επερχόμενα σχέδιά τους μη παραδειγματιζόμενοι από τα Σόδομα και τα Γόμορα, εννοώντα τι έγινε εκεί. Όλη την επιστολή αναλυτικά μπορείτε να τη διαβάσετε στην ιστοσελίδα βήμαορθοδοξίας.gr και στο άρθρο με τίτλο «Το πρώτο μήνυμα από το Άγιο Νόρος». Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην ανακάλυψη που έκανε το ΣΔΟΕ μετά από έλεγχο για τα εκατομμύρια τα οποία έδωσε η κυβέρνηση στα μέσα ενημέρωσης με την γνωστή λίστα Πέτσα. Σύμφωνα και με δημοσίευμα το πόρισμα του ΣΔΟΕ αποκαλύπτει ότι υπάρχουν 270 ιστοσελίδες οι οποίες πήραν εκατομμύρια ευρώ χωρίς να τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα site τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν καν και επίση τα οποία δεν ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρό του Υπουργείου. Καταλαβαίνετε δηλαδή εκεί, τι μάσα έπεσε και από ποιου φαντομάδε. Όπω λέει το πόρισμα, η ζημιά που προκύπτει για το δημόσιο είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η λίστα Πέτσα μοίρασε συνολικά 211 εκατομμύρια ευρώ σε όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζική ενημέρωση. Αυτό ήταν και το νούμερο ένα σκάνδαλο, διότι μπορεί το ΣΔΟΕ τώρα να ανακάλυψε φαντομάδε site που τα άρπαξαν, αλλά ποιο θα ελέξει την κυβέρνηση για του λόγου του οποίου έδωσε τόσα χρήματα και ουσιαστικά μετέτρεψε τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωση σε κρατικά φερέφωνα. Εκτό των άλλων, είναι και θέμα θέμη του ανταγωνισμού ω προ τα μέσα ενημέρωση που δεν πήραν ούτε σεντ για το μένουμε σπίτι. Άσε και το άλλο. Ενώ κάποια μέσα ενημέρωσης πήραν χρήματα και είχαν το λογότυπο αυτό με το σπιτάκι στην οθόνη, μετά την κατακραυγή που είχε υπάρξει για την λίστα πέτσα, έβγαιναν και έλεγαν στο κοινό τους ότι αυτοί δεν πήραν μία. Και πόσα εκατομμύρια έχει δώσει η κυβέρνηση μετά τη λίστα πέτσα στα μέσα ενημέρωσης. Όλα πληρωμένα από τη δική μας τσέπη. Αλλά για την ακρίβεια δεν ρίχνει τον ΦΠΑ, γιατί θα χάσει έσοδα και αποφασίζει συνεχώ όπω αποδεικνύεται τζούφια μέτρα. Πάμε και στα διεθνή και αμέσως μετά θα δούμε το απίστευτο αίτημα των Τούρκων για εκτέλεση ή σύλληψη πολίτη ελληνική καταγωγή που ζει στη Θεσσαλονίκη. Επίση, θα δούμε τι συζητάνε οι Τούρκοι μετά το σοκ από τι πολλέ απώλειε στρατιωτών του στο πεδίο μάχη στο βόρειο Ιράκ. Η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξόφλησαν. Εμείς είμαστε επίσημα η νούμερο ένα οικονομία στην Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια του Πούτιν σε πρόσφατη ομιλία του και ο οποίος συμπλήρωσε. Εμείς έχουμε ανάπτυξη και εκείνοι βρίσκονται σε παρακμή να ανησυχούν για το τι θα φάνε, τι θα φορέσουν και τι θα οδηγήσουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε ως αιτία αυτής της παρακμής την στάση που κράτησαν οι Ευρωπαίοι συντασσόμενοι με τα αμερικανικά συμφέροντα κατά της χώρας του. Το μεγαλύτερο παράδειγμα ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν πάει καθόλου καλά αποτελεί η Γερμανία. Μετά και την τεράστια κινητοποίηση των αγροτών με τραχτέρ στους δρόμους και η οποία συνεχίζεται, Μόλις το 17% των Γερμανών πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από την κυβέρνηση και μόλις το 20% πιστεύει ότι ο Σόλτς κάνει καλή δουλειά. Ήρθε η ώρα για τα ελληνοτουρκικά και για να μάθουμε για ποιον πολίτη ελληνικής καταγωγής που ζει στη Θεσσαλονίκη οι Τούρκοι ζητάνε άμεσα την εκτέλεση ή την σύλληψή του επί ελληνικού εδάφους. Ο λόγος θα περάσει στον συνάδελφο Κοσμά Καραΐσκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει και το κλίμα που επικρατεί στους γείτονές μας μετά τις πολλές απώλειες Τούρκων στρατιωτών στο Βόρειο Ιράκ απέναντι στους Κούρδους. Νέο σοκ για τον τουρκικό στρατό και λέμε νέο διότι προηγήθηκε το σόκ τις 23-24 και Δεκεμβρίου όταν είχαν 12 απώλειες σε προσωπικό στο Βόρειο Ιράκ. Τις προηγούμενες μέρες λοιπόν είχαν 9 επίσημα απώλειες και άγνωστο αριθμό τραυματιών, ενώ το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων κάνει λόγο για 20 απώλειες του τουρκικού στρατού. Μετά από αυτό, που ήταν αναμενόμενο, βγήκαν διάφοροι αναλυτέ, οι οποίοι ο καθένα έλεγε την άποψή του. Οι καθιστοτικοί αναλυτέ, εν περιλήψη, να σα πω ότι προτείνουν επέκταση του πολέμου. Για παράδειγμα, ο κύριο Οσγκύρ Τόρ ανέφερε ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε τι χερσαίε επιχειρήσει και όχι μόνο στο Ιράκ, αλλά και στη Συρία. Και αν είναι, λέει κάποιο, να αλλάξει το χάρτη τη περιοχή, τότε να τον αλλάξει η Τουρκία. Ενώντα δηλαδή να αρπάξει κάτι από την περιοχή, όπω έκαναν το 1939 με το Χατάι. Άλλοι πάλι κατηγόρησαν τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του για αποτυχία τη εξωτερική πολιτική, διότι είναι εχθροί με όλου, έχουν μαλώσει με όλου στην περιοχή. Ενώ ένα πλέον, ο πλέον επιχειρησιακό αναλυτή, ο κ. Παμούκογλου, απόστρατο και αυτό, ανέφερε ότι εμεί όταν υπηρετούσαμε εκεί πέρα, δεν μέναμε μόνιμα εκεί μέσα. Χτυπούσαμε τρει-τέσσερι μέρε διαρκούσε η στρατιωτική μα επιχείρηση εντό του Βόρειο Ιράκ και μετά αποσυρώμασταν. Ενώ τώρα, όταν έχει μόνιμε βάσει εκεί πέρα, είσαι στόχο. Άποψή μα είναι ότι το καθεστώ Ερντογάν θα ακολουθήσει την πρώτη γνώμη, δηλαδή το Σγκιουρτόρ, για επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Γιατί, πρώτον, διότι αυτό τον ωφελεί οκλο, εκλογικά. Είναι μεγάλη συζήτηση του γιατί, αλλά οι απώλειε του τουρκικού στρατού ευνοούν τον Ερντογάν. Και δεύτερον, διότι όταν ο ίδιο προβάλλεται σαν ένα είδο γορίλα, ο οποίο χτυπάει το στήθο του και απειλεί να δίνει του πάντε στη γειτονιά, μετά δεν είναι εύκολο να πουλήσει το ακροατήριό του μέσα ότι πρέπει να αποσύρουμε το στρατό από εκεί πέρα. Πώ να το δικαιολογήσει. Δύσκολο. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων που υπήρξαν για αυτό το θλιβερό για τον τουρκικό στρατό περιστατικό, εμφανίστηκε και ο κύριο Μουσταφά Ερσόη, ο οποίο είναι σύμβουλο του προέδρου του κόμματο Ζαφέρ. Το Ζαφέρ είναι ένα εντελώ ακραίο κόμμα. Και ο κύριο Ερσόη αρχικά καταφέρθηκε γενικά κατά των Κούρδισσων γυναικών, λέγοντα ότι γεννάται η κάθε μια, λέει, 8 και 10 παιδιά. Είστε σαν εκολαπτικέ μηχανέ. Πανεπιστημιακό το είπε αυτό. Τι φλανάχει ο αρχηγό του Τρίτου Ράιχ, Ακολούθως ασχολήθηκε και με κάτι που αφορά μέσα την Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ και μερικά χρόνια στην Ελλάδα μένει στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννη Βασίλη Γιαγίλαλη. Για όσου δεν το ξέρουν, να θυμίζουμε ότι πρόκειται για έναν ελληνική καταγωγή ακτιβιστή, ο οποίο γεννήθηκε στον Πόντο, ανατράφηκε ω Τούρκο εθνικιστή και αργότερα, ενώ είχε χρηματοδοτηστεί από του Κούρδου αντάρτε, ανακάλυψε την καταγωγή του και όταν απελευθερώθηκε άρχισε να διαμαρτύρεται κατά του πολέμου που διεξάγει το τουρκικό καθεστώ στι κουρδικέ περιοχέ. Αυτό φυσικά είχε το τίμημά του. Φυλακίστηκε επανειλημμένα και ήρθε στην Ελλάδα. Και βγαίνει τώρα αυτό ο κύριο Ερσόη και καλεί με tag την αστυνομία τη Τουρκία ή να προσαγάγει αυτόν και την κοπέλα του που μένει ακόμα στην Τουρκία στην Ατάλια ή να τον δολοφονήσει μέσα στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό καλεί ένας πανεπιστημιακός, έτσι, πανεπιστημιακός να τον πει ο Θεό. Κοσμά, ευχαριστούμε για τι σημαντικέ και πολύ ενδιαφέρουσε πληροφορίε. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Γιώργο Θεοχάρη από το Βήμα Ορθοδοξία για τι πληροφορίε σχετικά με την επιστολή του Γέροντα από το Άγιο Νόρο. Πριν σα αποχαιρετήσω, μην ξεχάσετε ότι, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματε ειδοποιήσει για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή. Αμέσω μετά, πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη Όλε ειδοποιήσει. Όσοι έχετε γραφτεί, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε αν παραμένετε και γραμμένοι. Από μένα μια καλή συνέχεια, να είστε καλά, για χαρά.